πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να το πω τώρα, ο δημοσκόπος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι σας γνωρίσαμε όλοι, έτσι ήσασταν τώρα. Τόσα χρόνια προστρέχαμε σε εσάς. Και ιστορικός τέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Πόσα χρόνια είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ? Είμαι οργανωμένος στην αριστερά, στην ανανεωτική αριστερά σταθερά από το 1971, από τα χρόνια της δικτατορίας. Και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι με αυτή την διαδρομή έχω βιώσει όλη την ιστορία της αριστεράς. Τα πάνω και τα κάτω. Και είμαι τυχερός από αυτή την άποψη. Και διασπάσεις άλλες έχετε. Και διασπάσεις άλλες. Άρα καταλαβαίνετε ότι η χθεσινή απόφαση, η προσωπικά η δική μου, αλλά και όλων των άλλων συντρόφων που υπογράψανε αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια πολύ οδυνηρή απόφαση. Το να αφήσεις μετά από 52 χρόνια αυτό που έκτισες, σπίτι σου, γιατί ήταν σπίτι μας. Αυτό είναι. Το μεγαλώσαμε. Το μικρίναμε με μικρά ποσοστά, με μεγάλα, με επιτυχίες, με αποτυχίες. Ήταν μια πολύ επώδυνη απόφαση. Και εδώ να σας πω κάτι, κύριε Αναγνωστάκη, ένα δευτερόλεπτο. Καταλαβαίνετε ότι όταν ακούς ότι φύγανε για προσωπικούς λόγους και όχι για πολιτικούς, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, ακόμα περισσότερα προβλήματα. Για ποιο λόγο? Διότι για προσωπικούς λόγους, ιδιοτέλειας δηλαδή, μπορεί να φύγει 1, 2, 3, 4. Οι χιλιάδες που φεύγουν, και δεν λέω για τους επώνυμους, για τα 57 μέλη που είδατε χθες, για την Κεντρική Επιτροπή, για τους βουλευτές, τους 9, για τα 8 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας. Μιλάω για τις οργανώσεις από κάτω, σε νομούς, οι οποίοι φεύγουν, κάνουν δηλώσεις και φεύγουν. Μπορεί να σας κάνει να φύγετε ένα πρόσωπο. Και προσωπικά δεν υπάρχουν. Ακούστε με, κύριε Πουλάκη. Η μία λύση ήταν να φύγετε. Η άλλη λύση ήταν να μείνετε, κατά την κρίση μου, να πάει η ιστορία μέχρι τις ευρωεκλογές και τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει ουσιαστικά αντιπολίτευση, εφόσον ο κύριος Κασσελάκης δεν τραβάει κατά την άποψή σας κλπ. Και να υπάρχει η δυνατότητα να ξαναγίνει κυβέρνηση. Τώρα με αυτό το πράγμα που γίνεται, αντιλαμβάνομαι ότι δυσκολεύει πάρα πολύ το σενάριο το κυβερνητικό για όλους. Εγώ μόνο αυτό ρωτάω. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω πάνω σε αυτό. Και θα επικαλεστώ το ότι σε όλα αυτά τα χρόνια έχω πάρει μέρος. Κυρία, συγγνώμη, καλημερίζουμε την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου που είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Καλημέρα σε όλους. Λέω το ότι έχω περάσει πάρα πολλά συνέδρια. Έχω βρεθεί και στην πλειοψηφία και στη μειοψηφία. Όμως υπήρχαν κάποιες σταθερές πολιτικές και ύφους και ήθος. Θα σας θυμίσω ότι όταν αμέσως μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη, πρόεδρος μας από αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες, άλλωστε κανένας δεν αμφισβήτησε το αποτέλεσμα και περισσότερο εγώ που ήμουνα και στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε αυτή την εκλογική διαδικασία. Ακούστε, όταν λοιπόν την άλλη μέρα συναντήθηκε, πήγε στο γραφείο του Αλέξη του Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, του πρώην 15 χρόνια Προέδρου, ο Αλέξης ο Τσίπρας του είπε δημόσια, δεν λέω τώρα την κυκλοφορία απ' έξω, ότι να διαφυλάξεις την παρακαταθήκη που σου αφήνω στο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν η παρακαταθήκη? Η παρακαταθήκη ήταν ο διάλογος, ο σεβασμός στις απόψεις, η σύνθεση, η δημοκρατία και πάνω απ' όλα η ενότητα. Αυτά τα πράγματα σε αυτό το δίμηνο δεν υπήρχαν από την πρώτη μέρα. Να σας θυμίσω ότι αυταρχικά, λέτε, ο κύριος Κασσελάκης εν προκειμένου. Δεν σας άκουσα. Λειτουργήσε αυταρχικά ο κύριος Κασσελάκης. Λειτουργήσε με έναν τρόπο το οποίο δεν έχει σχέση με όλη αυτή την παρακαταθήκη που σας είπα και την ιστορική διαδρομή. Δεν απαντήσατε στην ερώτηση που σας έκανα όμως. Θα σας απαντήσω. Σας λέω λοιπόν το ότι από τη στιγμή που υπήρχαν πολιτικά προβλήματα, να τα πω, το ΣΕΒ, την ομιλία. Αυτό υπάρχει μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε. Ακούστε. Ο τρόπος, λέω, έχει σημασία και το ύφος και το ύφος. Στην Κεντρική Επιτροπή και μας είπε μπροστά ότι το κόμμα είναι άρρωστο. Ο πρόεδρος του κόμματος είπε ότι παρέλαβε ένα άρρωστο κόμμα. Και δεν θα εκλεγόμουν, λέει, αν δεν είχε πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το είπε μετά. Λέω την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή. Είπε για ένα άρρωστο κόμμα, το οποίο παράγει πολιτικά μεγάλα κείμενα, τα οποία βαριέται να τα διαβάζει. Είναι τα οποία είναι σάλτσες και είναι σάλτσα πουμαρό. Και μάλιστα είπε και κάτι άλλο. Ότι μικροί άνθρωποι, εμείς όλοι κάτω, τα στελέχη που κάναμε όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, που ζήσαμε το 15-19 το πρώτη φορά αριστερά στις πιο δύσκολες συνθήκες, με τα αποτελέσματα αυτής της κυβερνητικής θητείας, τα θετικά και τις αδυναμίες. Που δεν τα είχατε δει ποτέ, που τα αρνηθήκατε, που τα βάλατε κάτω από το τραπέζι. Επειδή το περίμενα, κύριε Αναγνωστάκη. Πώς το έχει φέρει τον απολογισμό τώρα. Τον απολογισμό. Ακούστε, κύριε Αναγνωστάκη. Ότι τον άλλο απολογισμό που κάνατε εντός της Κεντρικής Επιτροπής. Μόνο για τα στελέχη της Κεντρικής έπρεπε να μας φέρει. Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και έχουμε κάνει ωραίες κουβέντες και στα άλλα κανάλια με τα οποία είσαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πέρα σας έφερα τον απολογισμό. Ξέρετε τι είναι αυτό. Είναι ο απολογισμός του μοναδικού κυβερνητικού κόμματος στην ιστορία της Ελλάδας από το 1974. Εγώ για τον Βαροφάκη δεν είδα να λέει κουβέντα, ούτε για το ότι περίμενα να πάρω 60 ευρώ την ημέρα είδα κουβέντα εκεί μέσα. Ούτε για όλα τα υπόλοιπα είδα κουβέντα. Είδα και το χαρίσω. Κύριε Αναγνωστάκη, θα σας το χαρίσω. Ακούστε, λέω λοιπόν ότι αυτό είναι ένας απολογισμός, ο οποίος το έκανε το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα, το οποίο συζητήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Και αυτό το βιβλιαράκι, ο απολογισμός του 12-19, έχει την ομόφωνη απόφαση όλων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Συζητήθηκε. Κύριε Πουλάκη, είστε 50 χρόνια στην αριστερά. 52, μην μου κόβετε. 52, συγγνώμη, 52. Έχετε όχι τα κλειδιά, έχετε χτίσει πράγματα κι εσείς. Ο κ. Κωνσταντόπουλος βγήκε προχθές και εχθές. Που έχει 62 χρόνια. Και δεν ξέρω αν συμμερίζεστε, που είπε και περισσότερα χρόνια, αν συμμερίζεστε ότι για όλα αυτά που έχουν συμβαίνουν σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη ο Τσίπρας. Καθόλου δεν τη συμμερίζομαι. Καθόλου. Α, ναι. Γιατί το λέει τότε. Καθόλου. Ρωτήστε τον κύριο Κωνσταντόπουλο γιατί το λέει. Αλλά διαφωνώ ριζικά. Α, ναι. Προσέχτε, η αριστερά. Εμείς όλοι στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη μετεξέλιξή του, χρωστάμε πάρα πολλά και η κοινωνία χρωστάει πάρα πολλά στον Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω ένα τελευταίο. Ακούστε να δείτε, στον κύριο Καμένο, κύριε Πουλάκη. Μην την ξεχνάμε αυτή την ιστορία. Και στην αποστασία που έγινε με τους βουλευτές του κυρίου Καμένου που ήρθαν στο κόμμα σας και δεν υπήρξε συζήτηση γι' αυτό. Μην τα ξεχνάμε. Δεν ξεχνάω τίποτα. Γιατί τα βγάζουμε έξω από το. Ελάτε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο να ακούσουμε και την κυρία Αναγνωστοπούλου. Ακούστε λοιπόν. Θα σας πω ένα ιστορικό γεγονός. Σας είπα λοιπόν ότι η ηγεσία, η καινούρια, με τον Στέφανο Κασσελάκη και την ηγετική ομάδα, δεν έχει ενωτική διάθεση καθόλου. Λειτουργεί διχαστικά. Θα σας φέρω ένα ιστορικό παράδειγμα. 2009. Να. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα χρόνο πρόεδρος του συνασπισμού. Είναι 35 χρονών όσο είναι ο Στέφανος ο Κασσελάκης σήμερα. Μόνο που έχει μια εμπειρία ο Αλέξης Τσίπρας από τα μαθητικά χρόνια. Ήταν γέννημα της αριστεράς. Ακούστε λοιπόν τι έγινε τότε το 2009 και θα το θυμηθείτε. Όταν ήταν να κατέβουμε στις εκλογές, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γίνει ακόμα ενιαίο κόμμα όπως έγινε το 2012 και υπήρχε η διαδικασία της ενοποίησης, υπήρχαν ο συνασπισμός και άλλες 10 πολιτικές συνιστώσεις, διαφορετικά κόμματα, με πολύ μικρότερη, αν θέλετε, εκλογική ή οργανωτική δύναμη από ό,τι είχε ο συνασπισμός. Και βάζουν θέμα στην Κεντρική Επιτροπή ότι δεν μπορείτε να καταθέσετε στον Άριο Πάγο ότι το κόμμα που θα κατέβει σε εκλογές θα έχει επικεφαλής, άρα εν δυνάμει υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, διότι είμαστε κι εμείς εδώ με τις μικρές μας δυνάμεις. Προσέχτε τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη στιγμή, στα 35 του χρόνια. Σηκώθηκε και είπε ότι εντάξει, εγώ βάζω πάνω απ' όλα την ενότητα της αριστεράς, βάζω πάνω απ' όλα την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα διαμορφώνεται και θα κατέβω όπως όλοι οι αρχηγοί των άλλων μικρών κομματικών ομάδων με σταυρό. Και κατεβήκαμε στον Άριο Πάγο, άμα ψάξετε τα ιστορικά αρχεία, με 11 αρχηγούς κατέβηκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2009. Λύθηκε το θέμα. Πολιτικά. Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να κυριαρχήσει εκεί ο Τσίπρας όμως. Θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να έχει μια άλλη διχαστική αντίληψη. Εγώ λοιπόν αυτό θέλω να πω, αυτό θέλω να καταθέσω και αυτή ήταν η παρακαταθήκη που μας άφησε και αυτή είναι η παρακαταθήκη η οποία προσβάλλεται από τις τοποθετήσεις και από τη λειτουργία τους τελευταίους 2 μήνες. Κυρία Αναγνωστοπούλου. Και από τον σύντροφό του, κ. Κωνσταντόπουλο. Ήσταν πολλά χρόνια μαζί. Εντάξει, ήταν. Εντάξει, αλλά τώρα ο κ. Κωνσταντόπουλος έχει αποχωρήσει από το 2004 και ξέρετε λοιπόν, πάρα πολύ καλά ότι δεν ήταν ποτέ φιλικός πολιτικά από το 2004 μέχρι σήμερα, ούτε με τον κύριο Αναγνωστοπούλου. Αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε κάνει, είχατε πει: δεν έχω αποφασίσει θα κάνω, αν θα φύγω, θέλω να μείνω. Είχατε πει. Ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ ξεκάρα και το είχατε πει και από πολύ δραματικούς τόνους, μάλιστα. Τι σας άλλαξε αυτή την απόφαση και αποχωρήσατε χθες μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές? Η μεγάλη απόφαση, η μεγάλη τομή για μένα ήταν η Κεντρική Επιτροπή. Το δημοψήφισμα, το διάγγελμα για δημοψήφισμα και κυρίως αυτό που εκπέμφθηκε από τον πρόεδρο, τον κύριο Κασσελάκη, στην Κεντρική Επιτροπή. Τι είχαμε, τα είπε ο κύριος Πουλάκης και τα λέει πολύ καλύτερα από μένα. Είχαμε μία κατάσταση ήδη από την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές, μία κατάσταση σχεδόν εμφυλιοπολεμική. Οι υπονομευτές, τα μηνύματα, το ένα το άλλο. Δηλαδή... Μόνο από τη μία πλευρά όμως. Ακριβώς μόνο από τη μία πλευρά στις προεδρικές εκλογές. Λέω στη διαδικασία των προεδρικών εκλογών, στη διαδικασία... Το team του κύριου Κασσελάκη έβγαινε με αυτό το διχαστικό λόγο, οι υπονομευτές κλπ. Χανόταν η πολιτική ουσία, γιατί κατεβαίνουν 4 πρόεδροι, 4-5 υποψήφοι, χανόταν αυτό. Γίνονται οι προεδρικές εκλογές. Κερδίζει με δημοκρατική νομιμοποίηση ο κύριος Κασσελάκης. Από εμάς όλους που φύγαμε χτες, δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα, ούτε μισή κουβέντα εναντίον του κυρίου Κασσελάκη σε κανένα δημόσιο βήμα. Σωστό. Στα κομματικά μας όργανα ή αν είχαμε αντιρρήσεις για την πολιτική και για τον πολιτικό λόγο του κυρίου Κασσελάκη είναι εντελώς άλλο πράγμα. Δημοσίως απολύτως τίποτα. Σεβαστήκαμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Δεν αναλάβατε κανένα ρόλο... Ναι. Καμία θέση που σας έδωσε ο κύριος Κασσελάκης. Την αρνηθήκατε. Κοιτάξτε, θα το πω και αυτό. Ένας βουλευτής έχει δικαίωμα να αναλάβει ή να μην αναλάβει, είναι όμως πάντα βουλευτής και δουλεύει. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, είχα βάλει μία προϋπόθεση μόνο για να αναλάβω. Μία προϋπόθεση. Ότι δεν μπορεί να είναι αυτή η ηγετική ομάδα στην κοινοβουλευτική, στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριος Πουλάκης. Αυτό το είχα βάλει. Ρόλο έπαιξε η επίθεση του Πουλάκη. Και αυτό τα είχα βάλει, ένα λεπτό, και αυτό το είχα βάλει επισήμως στην πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και επειδή δεν έχω μάθει ούτε να φοβάμαι ούτε να κρύβομαι, ήταν και ο κύριος Κασσελάκης και ο κύριος Πουλάκης και η κυρία Τζάκρη και ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, ήταν όλοι. Είπα, με τέτοια σύνθεση το κλίμα θα γίνει εκρηκτικό. Υπήρχε που υπήρχε. Κοιτάξτε, όταν έχετε ένα κόμμα εξουσίας, αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο έχει υποστεί τέτοια ήττα, ο κόσμος μας είναι σε απόγνωση, είναι θυμωμένος. Και αντί να αρχίσει μία ανασύνθεση σοβαρή και με τα μάτια μέσα... την ανασυγκρότηση του πολιτικού μας προγράμματος και όλα αυτά, αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ μας που είχαν διαραγεί, τη συντροφικότητα. Ένας αριστερός γιατί υφίσταται 1002 πράγματα, δηλαδή αντέχει να πολεμήσει σε μνημονιακές καταστάσεις, επειδή μπορεί να βλέπει δίπλα του τον άλλον και να λέει είναι σύντροφός μου και ας διαφωνεί. Μήπως είναι πρόσχημα ο Πολάκης όμως, σε μία, γιατί εδώ λένε... Ναι, όχι. Ναι. Στην ηγεσία. Ο Πουλάκης είναι όμως. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Πουλάκης είναι. Με τον Πουλάκη είχατε την κόντρα, κύριε Αναγνωστοπούλου. Δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε τις κόντρες με τον Πουλάκη. Προσωπική αντιπαράθεση δεν κάνω με κανένα. Έχω πολιτική αντιπαράθεση όταν αυτή έχει διχαστικά και διαλυτικά στοιχεία. Απευθύνομαι εκεί που πρέπει να απευθυνθώ. Επί καιρό λοιπόν έκανα προσπάθεια ενότητας. Έβγαινα και στα τηλεοπτικά μέσα. Το είδατε, είχα πει και σε εσάς. Δεν είδα καμία διάθεση να γίνει, να εκπορευτεί ένας άλλος λόγος, να γίνουν, να αρχίσουν να πέφτουν γέφυρες που θα οικοδομήσουν εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει αλλιώς ένα αριστερό. Να ρωτήσω, αισθάνεστε αποστάτρια τώρα, κυρία Αναγνωστοπούλου? Ναι. Αισθάνεστε ότι είστε αποστάτης? Όχι βέβαια. Καλά. Είναι ανιστόρητο, δεν το σχολιάζω σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό το βαριά διχαστικό κλίμα, αν συνεχιστεί, θα είναι κακό και για την αριστερά και για τους πάντες. Αλλά όσοι παίρνουν την ευθύνη να χρησιμοποιούν τέτοιες ύβρις, γιατί αυτές είναι ύβρις και ιστορικές ύβρις, δεν θα τις σχολιάσω. Όταν λοιπόν αυτό το εμφυλιοπολεμικό κλίμα συνεχίζεται και κορυφώνεται στην Κεντρική Επιτροπή και με το δημοψήφισμα, γιατί μας λένε δεν έχετε πολιτικούς λόγους, ποιος σε ποιο κόμμα, και δεν θα πω τι λέει ο κύριος Κασσελάκης που εκφέρει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος είναι άγνωστος σε εμάς, τα περισσεύ, την ομιλία του στο ΣΕΒ. Θα πω όμως αυτό που για μένα είναι κρίσιμο και με έκανε να πάρω αποφάσεις. Το δημοψήφισμα είναι αδιανόητο. Άστε. Κομματικά, καταστατικά, δημοκρατικά, συνταγματικά. Και η Κεντρική Επιτροπή που αντί να μαζευτεί το πράγμα... Η Κεντρική Επιτροπή είναι η Βουλή. Θα σας κάνω την ερώτηση που έκανα και στον κύριο Πουλάκη. Συγγνώμη λίγο. Τελευταία, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα σας κάνω την ίδια ερώτηση. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβερνησιμότητα για το ΣΥΡΙΖΑ ή γενικότερα για την αριστερά μειώνεται πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσατε να περιμένετε μέχρι τις ευρωεκλογές και μετά να θέσετε θέμα ηγεσίας και να καθαρίσετε το τοπίο καλύτερα? Θα σας απαντήσω εντελώς ευθέως. Και αυτό μέτρησε και στην απόφασή μου. Ένα κόμμα το οποίο είναι αξιωματική αντιπολίτευση και διασύρεται κάθε μέρα με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ο εμφύλιος δεν σταματάει, αυτό το κόμμα αυτοεξευτελίζεται, εμείς όλοι, εμείς δεν λέω το κόμμα γενικώς και αορίστος, και δεν αξίζει στην αριστερά. Τι θα κάναμε? Θα ήμασταν μέχρι τις ευρωεκλογές και με την παραμικρή ευκαιρία θα άρχιζε πάλι το υπονομευτές, ναι, το από εδώ, από εκεί, λοιπόν, και θα πηγαίναμε έτσι να κάνουμε. Αν δεν θέταμε το πολιτικό πλαίσιο συμφωνιών, διαφωνιών, συντεταγμένα, όπως είχαμε μάθει να κάνουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, δεν γινότανε. Αυτό υπονόμευε τους πάντες. Κυρία Αναγνωστοπούλου, ο κύριος Χαρίτσης είναι καλό πρόσωπο για να ηγηθεί, για να κλείσουμε την συζήτησή μας? Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα νέα παιδιά, και το λέω γενικώς και ειδικώς για τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά για όλα αυτά τα νέα παιδιά, είναι μια μεγάλη ελπίδα του αριστερού προοδευτικού χώρου. Μάλιστα. Μια πολύ μεγάλη ελπίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου. Ευχαριστούμε, κύριε Πουλάκη. Ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ. Επειδή, κύριε Στάφη, όταν μπήκα, με προλογίσατε ο δημοσκόπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μα τώρα... Να εκμεταλλευτώ λοιπόν αυτό και έχετε να σας πω κάποια εκτίμηση για το χώρο, το νέο χώρο. Θα σας πω το εξής. Ότι το τελευταίες 4-5 δημοσκοπήσεις δείχνουν το εξής. Δύο πράγματα δείχνουν. Μια κυβέρνηση η οποία έχει προβλήματα στην πολιτική της, άρα ένας κόσμος προβληματίζεται και λέει στην πρόθεση ψήφου όχι Νέα Δημοκρατία, και δεν κερδίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όχι μόνο δεν κερδίζει, χάνει. Από το 17,8% έχει φτάσει μέχρι 10,5% σε πρόθεση ψήφου. Και από τη δεύτερη θέση τελειώνει. Και από τη δεύτερη θέση έχει πάει στην τρίτη και παλεύει για τέταρτη. Ακούστε λοιπόν, όταν βλέπεις όλο αυτό, θα πρέπει να συζητήσεις πολιτικά, πράγμα που δεν το κάναν 2 μήνες, να πούνε παιδιά, στραβός είναι ο γυαλός ή εμείς στραβά αρμενίζουμε.